Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Κόβουμε τις κόρες από το ψωμί του τόστ. Σε μεμβράνη τοποθετούμε φέτες από ψωμί και φροντίζουμε να έχουν ίδιο μέγεθος με το ταψί. Τις πατάμε με ένα μπλάστη για να κολλήσουν. Λαδώνουμε ελαφρώς αντικολλητικό χαρτί. Το τοποθετούμε πάνω από τις φέτες. Και τα γυρίζουμε στο ταψί. Καλύπτουμε τα πλαϊνά με κομμένες φέτες. Απλώνουμε κεφαλοτήρι, τριμμένο κίτρινο τυρί, φέτα, τις βρασμένες πατάτες που έχουμε κόψει σε ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μπέικον, τα βρασμένα αυγά και τριμμένο κίτρινο τυρί. Σκεπάζουμε με ψωμάκια ακολουθώντας τη διαδικασία που σας δείξαμε στην αρχή. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Απλώνουμε λίγο ελαιόλαδο. Τριμμένο κεφαλοτήρι. Και ψήνουν στις 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!